Η K15 του Όφη έχει εξαιρετική παρουσία στο φετινό πρωτάθλημα με 3 νίκες σε 5 παιχνίδια. Το σημαντικότερο όμως είναι ότι 4 παίκτες της, οι Πετούσης, Ριακιωτάκης, Αζαμαριανάκης και Κλάδος, κλήθηκαν στις προπονήσεις της Εθνικής Ομάδας K15, με τους Πετούση και Ριακιωτάκη να επιλέγονται στην αποστολή για ένα τουρνουά στην Σερβία. Πριν λίγες ημέρες, η K15 του Όφη φιλοξένησε την Παναχαϊκή στο γήπεδο Αλμυρού και επικράτησε με 4-1. Με τον Αντωνακάκη να ανοίγει το σκορ μετά από εκτέλεση κόρνερ του Χριστουλάκη, ενώ στο 14, έπειτα από ωραία συνεργασία των Σταύρη και Αντωνακάκη, ο τελευταίος χρήστηκε ξανά σκόρερ. Στο 35 ο Ασμαριανάκης με σούτ έξω από την περιοχή έκανε το 3-0 για τον Όφη, με τον Αντωνακάκη να σημειώνει hat-trick στο 40, κλείνοντας έτσι ένα εντυπωσιακό ημίχρονο με σκορ 4-0 για την ομάδα του. Στο 65 οι φιλοξενούμενοι κέρδισαν πέναλτι με τον Παπακονσταντίνου να εκτελεί και τον Ψικάκο να αποκρούει με διπλή προσπάθεια. Ενώ στο 72 ο Ναλπάντης μείωσε στο τελικό 4-1 για την ομάδα της Πάτρας. Αυτή ήταν η δεύτερη σερή νίκη για την K15 του Όφη, καθώς την αμέσως προηγούμενη αγωνιστική είχε πάρει διπλό με 1-3 στην Τρίπολη απέναντι στον Αστέρα σε ένα παιχνίδι που παρότι βρέθηκε πίσω στο σκορ έκανε γρήγορα την ανατροπή ισοφαρίζοντας με απευθείας φάουλ του Καραγιάννη και κάνοντας το 1-2 με τον Ασμαριανάκη και τον κλάδωσε αντεπίθεση στο δεύτερο ημίχρονο να διαμορφώνει το τελικό σκορ. Στα άλλα φετινά της αποτελέσματα, η K15 νίκησε 2-1 τον Ατρόμητο και ιτήθηκε από ΑΕΚ και Παναθηναϊκό. Όμως και σε αυτά τα παιχνίδια ήταν ανταγωνιστική, ενώ με την ΑΕΚ σημείωσε ένα εξαιρετικό γκολ ομαδικής συνεργασίας με σκόρερ τον Σταύρε μετά από εξαιρετική κάθε την παλιά του Ασμαρτίου.